Πάμε, να πούμε τώρα για τα εξοπλιστικά, διότι υπάρχει τρομερή γκρίνια στην Τουρκία. Προσέξτε τι έγινε. Το δημοσίευμα της Καθημερινής την περασμένη Κυριακή, μάλιστα, που έλεγε, η Λένα Αργύρη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έλεγε ότι έχει προταθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία να αποθηκευθούν οι S-400, τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400, στη βάση, στην αμερικανική βάση του Ιντζίλικ στην Τουρκία και να είναι υπό επιτήρηση των Αμερικανών, έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις στην Τουρκία. Mm-hmm. Θα δείτε και σε λίγη ώρα και το Φιντάν. Βγαίνει η εφημερίδα Μιλιέτ σήμερα και λέει η συμμαχία του κακού για τα τουρκικά F-35. Γιατί λέει τα F-35, διότι η Ελλάδα, βλέπουμε και την εφημερίδα, λέει, σχεδιάζει να πάρει τα F-35 για να αποκτήσει αεροπορική υπεροχή το 2028. Τώρα Αθήνα και γκουλενιστές ξεκίνησαν προπαγάνδα εναντίον της Τουρκίας για να μην πάρει τα F-35. Τα F-35, γιατί λέει τα F-35, διότι τα F-35 εξαρτώνται από το S-400. Οι Αμερικανοί έχουν πει πρέπει να γίνει κάτι με το S-400, να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα και βλέπουμε τι θα κάνετε με τα F-35. Σωστά. Βγαίνουν τώρα οι φιλοκυβερνητικοί, μεγάλη εφημερίδα Μιλιέτ, και λέει η συμμαχία του κακού. Η Αθήνα λέει και οι γκουλενιστές. Βγάζουν τέτοιες πληροφορίες. Έχει σημασία πώς βλέπουν, πώς διαβάζουν την Αθήνα, πώς βλέπουν την Ελλάδα, πώς βλέπουν τις πληροφορίες, οι οποίες μέχρι και τώρα, προσέξτε, λένε ισχυρισμοί στην Τουρκία, λένε το ένα, αλλά δεν, όπως και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με πληροφορίες, με διαρροές, αλλά δεν διαψεύδουν. Δηλαδή δεν λένε δεν υπάρχει περίπτωση να αποθηκευτούν οι S-400. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρίσκονται υπό αμερικανική επιτήρηση. Το συζητούμε, το βλέπουμε, τα κάνουμε. Ναι, αλλά κάτι τους έχει πει και η Μόσχα. Ναι, και η Μόσχα λέει ότι πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Κάτι τους διεμήνησε η Μόσχα, ότι το τελευταίο λόγο εδώ το έχει ο πάροχος. Η Μόσχα το ελέγχει το σύστημα. Α, μπράβο. Μπορεί να κάνουν οι Τούρκοι ό,τι θέλουν εδώ. Α, μπράβο. Εννοείται. Με αυτή την αίρεση το έχουν πάρει το σύστημα. Ναι, ναι. Αυτό. Άρα ποια Ελλάδα. Βέβαια. Ποια Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, η Ελλάδα βολεύει, είναι, ρε παιδί, με αυτή τη ρητορική. Μέρος του κακού. Εντάξει. Λογικό. Είναι, λογικό. Ελλάδα θα πουλήσει εκεί, τα πουλήσει η Ρωσία. Μέρος του κακού. Ναι, αλλά μην φτάσουμε να λέμε ότι ο Μητσοτάκης θα βγήκε με τον Πούτιν για να μην πάρει η Τουρκία τα F-35. Ναι, μπορεί να θα γίνει ανέκδοτο. Εντάξει. Ο Μητσοτάκης όμως έχει κάνει το εξής για τους Τούρκους. Αυτό που τουλάχιστον διαβάζουν οι Τούρκοι. Έχει πάρει τα Ραφάλ. Έχει εξυγχρονίσει τα F-16, κλείνει συμφωνία για τα F-35, τα οποία η Τουρκία δεν μπορεί να τα πάρει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να εξυγχρονίσει τα F-16 της και δεν διαθέτει Ραφάλ, αλλά ούτε και Eurofighter που θέλει να πάρει η Τουρκία. Αυτό έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν λένε ότι είναι ο Μητσοτάκης η συμμαχία του κακού, αλλά ότι η Ελλάδα θέλει να αποκτήσει αεροπορική υπεροχή τα επόμενα χρόνια. Και παραδέχεται η εφημερίδα Μιλιέτ ότι με τα F-35 θα αποκτήσει αεροπορική υπεροχή, ναι, αυτό το έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Αλλά κάτι εναντίον της Τουρκίας νομίζω δεν έχει κάνει, τουλάχιστον δεν διαβάζω αυτό το πράγμα και από την εφημερίδα Μιλιέτ.